Επιμένετε βεβαίως στο νομοσχέδιό σας, μπορεί να είναι διαχειριστικό, όμως οι αλλαγές εξυπηρετούν την υλοποίηση μιας αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή και το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα ταμεία ευρωκοινοτικοί πόροι είναι για να τα ξεκοκαλύσουν επιχειρηματικοί όμιλοι. Σε αυτή τη ρότα είναι και οι τροπολογίες σας. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πόσο ωφελεί η συμμετοχή της Ελλάδας και για τους γιγαντιαίους πόρους και αν χτίζονται νοσοκομεία, σχολεία κλπ. Να σας πω, μακάρι να ήταν έτσι. Όμως δεν υπολογίζεται τα πόσα δίνουμε συμμετοχής και αφαιρώντας τι μένει. Και είναι πολύ πιο λιγοστά. Όμως το κυριότερο δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ζακ Ντελόρα έχει γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο για το «Πάρε, δώσε», γιατί είχε και πολλή εμπειρία. Όμως το κυριότερο ποιο είναι, ότι μας απαγορεύουν ουσιαστικά αυτά που συμφέρουν και στη χώρα και στο λαό, γιατί έχουμε πλεονεκτήματα για να κερδίζουν μονοπόλια. Παραδείγματος χάρη, λιγνητικά πεδία. Τα μεγαλύτερα έχουμε στην Ελασσόνα και τη Δράμα. Δεν επιτρέπεται, μπαίνει πρόστιμο στη χρήση τους. Μας επιτρέπουν όμως οι Γερμανοί να τους τα πουλήσουμε. Και το λέω τώρα γιατί είναι πολύ επίκαιρο. Δεν είναι και είναι και καθοριστικό κιόλας. Και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο για τα περιβαλλοντικά. Και η Βρετανία αλλά και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει βρει πάρα πολύ καλά φίλτρα. Αλλά είναι για να διοχετευτούν και να βρουν πεδίο λιμνάζοντα κεφάλαια. Άλλοι λόγοι είναι. Βιομηχανία ζάχαρης. Μας πληρώσανε, αυτή ήταν η επιδότηση, να σπάσουμε τα μηχανήματα μέχρι και τους τοίχους. Αυτό δεν είναι παραγωγική διαδικασία. Και εισάγουμε, ναι, εισάγουμε ζάχαρη. Τη στιγμή, και λέω ένα προϊόν, δεν είναι μόνο στην πρωτογενή, είναι και στη μεταποίηση. Δεν χρησιμοποιείται μόνο αγροτική γη και αγρότες. Χρησιμοποιούνται και εργάτες και μεταφορείς, μέχρι και βενζινάδικα και οικονομολόγοι. Μια σειρά εργαζόμενοι. Τελείωσε επί ΣΥΡΙΖΑ. Το πιστοποιητικό θανάτου το είχατε ξεκινήσει όμως εσείς. Αυτό ισχύει για μια σειρά προϊόντα που θα μπορούσε κανείς να πει. Ή να μπούμε στην εξωτερική πολιτική. Θα σας πω καθαρά, επειδή έχω κάνει και στο Ευρωκοινοβούλιο τέτοια στήριξη της Τουρκίας τη στιγμή που έχει κάνει εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, δεν υπάρχει. Και αυτή συνεχίζεται μέχρι τώρα. Έχει κερδίσει η Τουρκία και ας είναι μέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων, είναι μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δεν μπορεί να γίνει τώρα. Τώρα, στις τροπολογίες, βεβαίως, είναι μια σκούπα γίνεται. Μερικά άρθρα είναι θετικά. Να πω στα 1240 το άρθρο 2 για τους προϊσταμένους της ΜΟΔ ή το 3 που είναι ενισχύσεις από φυσικές καταστροφές. Αν ήταν χωριστά θα τα ψηφίζαμε. Ή ακόμα το άρθρο 8 που είπε ο κύριος Δήμας. Εμείς έχουμε προτάσεις βελτίωσής του. Βεβαίως καλύπτει ένα κενό αφού εντάσσει προϋπηρεσία ακαδημαϊκών ερευνητών και την εργασία τους που ήταν σε δημόσια ερευνητικά κέντρα. Λογικό, αυτό έπρεπε να έχει γίνει. Και καλώς το φέρατε. Όμως, το μεγάλο κενό είναι ότι στην έρευνα υπάρχουν και επεκτείνονται σχέσεις εργασίας, κινητικότητα και κυνήγι χρηματοδοτήσεων που δεν προσδίδουν προϋπηρεσία. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ή το πιο χαρακτηριστικό, ότι τα χρόνια του διδακτορικού που όλοι πραγματοποιούν αφού ακολουθούν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία δεν υπολογίζεται στην προϋπηρεσία. Και αυτό πρέπει να το δείτε και να το συμπληρώσετε. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα άρθρα που η τροπολογία 1240 θα πούμε παρόν. Στη 1237 και εδώ θα πούμε παρόν, δίνεται η δυνατότητα να αποζημιώνονται από τον κανονισμό κρατικών οικονομικών ενισχύσεων τα πρώην ΨΕΑ μέσω κρατικής αρρωγής οι αγρότες που δεν είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται στον ΕΛΓΑ. Θετικό, συμπεριλαμβάνονται πτηνοτροφικές, χειροτροφικές εκμεταλλεύσεις, φυτόρια, ανθοκομικά και καλοπιστικά φυτά. Όμως, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση και τα θερμοκήπια.
για τα οποία όμως δεν κάνει καμία αναφορά αυτή η τροπολογία. Αποτέλεσμα τι είναι? Εξακολουθούν να μην μπορούν να καλυφθούν, να μην μπορούν να αποζημιωθούν οι αγρότες του Μαραθώνα αλλά και άλλων περιοχών της Αττικής που πάθανε πάρα πολλές μεγάλες ζημιές πριν λίγο καιρό. Να, αν τα συζητούσαμε σε κανονικές συνθήκες θα μπορούσατε να το συμπεριλάβατε. Εμείς ζητάμε άμεσα να υπάρξει μέριμνα ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι αγρότες να ενταχθούν με ρητή αναφορά ότι συμπεριλαμβάνονται και τα θερμοκήπια ή το άρθρο 5 αυτής της τροπολογίας. Κάνει βελτιώσεις, δηλαδή τι, βάζει το ακατάσχετο και στις προκαταβολές. Όμως, να σας πω, δεν είναι εκεί η ουσία. Γιατί αυτό που βάζουν οι αγρότες είναι ότι πρέπει για τη ζημιά που υφίστανται να αποζημιώνονται στο 100% και όχι στο 70%. Λέω και σε αυτή την τροπολογία θα πούμε παρόν, όπως καταψηφίζουμε τη 1238 και το λέω γιατί θεωρούμε απαράδεκτο το άρθρο 2 που απαλλάσσει επιχειρηματίες να διατηρήσουν θέσεις εργασίας στην περίοδο του κορονοϊού από το 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021, αν και επιδοτήθηκαν. Είναι απαράδεκτο, είναι αντεργατικό και ενισχύει την ανεργία. Και τέλος καταψηφίζουμε και την τελευταία, τη 1239. Ευχαριστώ.